ακούσαμε τι κάνουν οι φθονεροί άνθρωποι, ακούσαμε τι κάνουν οι μάγοι με τον διάβολο και όσα ακούσαμε είναι ελάχιστα. Τις πονηρίες του διαβόλου δεν μπορεί να τις φτάσει κανείς. Κάνει τόσα πολλά ο κακούργος με έναν και μόνο σκοπό. Πώς θα πάρει την ψυχή μας και να την οδηγήσει μακράν από τον Θεό. Ο Θεός είναι το φως. Το είπε. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ήθελα να μάθω αυτοί οι ληστές οι οποίοι λέγουν πού είναι ο Θεός. Δεν βλέπουν τούτο το φως. Δεν βλέπουν όταν είναι σκοτάδι ότι δεν υπάρχει το φως. Και ακόμη υπάρχουν τα άστρα, υπάρχει το φεγγάρι. Η κόλαση δεν έχει ούτε άστρα, δεν έχει ούτε φεγγάρι, δεν έχει ούτε ίχνος φωτός. Μόνο σκότος ψηλαφυτό. Δηλαδή όπως αγγίζομαι πάνω σε ένα αντικείμενο και αισθανόμεθα εις την αφή ότι υπάρχει κάτι, το ίδιο είναι και το σκότος στην κόλαση, ψηλαφυτό, να αγγίζεις πάνω. Και μέσα στο σκότος εκείνο υπάρχει η ειρωνία του διαβόλου η οποία βασανίζεται ψυχές αιωνίως χωρίς τελείωμα. Δεν υπάρχει τέλος. Αυτή η τιμωρία είναι δια εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός και οι μηδέποτε μετανοήσαντες. Δεν σκέφτησαν ποτέ να μετανοήσουν δια της αμαρτίας τας οποίας πράττουμε. Συνέχισαν τον βίοντο, συνέχισαν τη ζωή του, τρώγοντες, πίνοντες και αμαρτάνοντες. Δεν είχε κανένα από εμάς που είναι αναμάρτητος. Μόνον ένας, ο Θεός. Εκείνος είναι ο αναμάρτητος. Όλοι είμεθα αμαρτωλοί. Πλην όμως, να προσέχουμε οι αμαρτίες μας να μην είναι θανάσιμες και μεγάλες, αλλά ούτε και μικρές. Να προσέχουμε να κάνουμε όσο το δυνατό ελάχιστες αμαρτίες από απροσεξία, από αγώνα, από προσπάθεια. Όπως ένας που ανεβαίνει σε ένα βουνό και θέλει να ανέβει στην κορυφή, πατά πάνω σε μια πέτρα και νομίζει ότι θα τον κρατήσει. Ξαφνικά η πέτρα αυτή βγαίνει και πέφτει. Κατά τον ίδιο τρόπο θα είμεθα κι εμείς. Όπως περπατούμε, κάπου θα κάνουμε μια αμαρτία. Αλλά μικρά αμαρτία. Θανάσιμες αμαρτίες να τις αποφεύγετε όλες και τις μικρές να τις αποφεύγετε. Γιατί? Διότι με την άμμο, με το χαλικάκι, με το σίδερο, με το τσιμέντο γίνεται ολόκληρο μπετό. Και οι αμαρτίες όταν πληθυνθούν μια πάνω στην άλλη είναι μικρές. Δεν είναι τίποτα, δεν το είπα λέγει. Γιατί ήθελα να το πω. Έτσι τα λέγω. Αλλά αυτά τα έτσι λέγω είναι εκείνα τα οποία ο Θεός τα ονόμασε λόγια ανάλατα. Ανάλατα, φαγητό ανάλατο δεν τρώμε, δεν μπορούμε να το φάμε. Και αν το φάγουμε, θα το φάγουμε με το ζόρι. Κατά τον ίδιο τρόπο είπε ο Θεός ότι λόγια ανάλατα λέγει, να μην λέτε,
διότι θα δώσετε λόγον ενώπιον μου εν ώρα κρίσεως. Και είπεν, έστω ο λόγος ημών άλατι ηρτημένος. Να είναι αλατισμένα, λέγει, τα λόγια σας, όχι ανάλατα. Αμαρτίες λοιπόν πολλές. Πλην όμως, να ξέρετε ότι ό,τι δημιούργησε ο Θεός έχει και τέλος. Και οι πέτρες που είναι πέτρες φθύρονται κι αυτές. Τα δέντρα φθύρονται κι αυτά, γέρνουν και πίπτουν. Τα ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια, ό,τι υπάρχει στον κόσμο τούτο, ζει και φεύγει. Και εμάς που μας δημιούργησε ο Θεός μας, μας είπε ότι και εσείς, επειδή εγώ επέθανα πρώτος, και εσείς θα πεθάνετε. Όταν μας έπλασε ο Θεός, μας έπλασε ένα θάνατος. Πλην όμως αμαρτήσαμε και υπέστημε το θάνατο. Ο θάνατος λέγεται. Εάν παραβείτε τις εντολές μου, θα πεθάνετε. Υπάρχουν δύο θάνατοι. Ο ένας θάνατος είναι αυτός ο οποίος θα τον υποφέρουμε όλοι μας. Θα έρθει μια μέρα σε όλους μας και μάλιστα χωρίς προειδοποίηση. Και ο δεύτερος θάνατος είναι ο αιώνιος θάνατος. Και λένε οι πατέρες ότι αν πεθάνεις, πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν θα πεθάνεις. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Όποιος αποθάνει, λέγει, πριν πεθάνει. Όποιος δηλαδή εξομολογηθεί τας αμαρτίας του, πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος και ζει ο καινούριος. Τότε λέει, όταν θα πεθάνεις θα είσαι αθάνατος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τώρα εις τη ζωή μας, το μόνο το οποίο θα μας κυβερνά είναι πώς να έβρουμε ένα καλό πνευματικό, να εξομολογηθούμε, δια να πάμε στο Χριστό μας, να ζήσουμε αιωνίως μαζί Του. Φεύγουμε από αυτό δια να δούμε και κάτι άλλο που είπε ο Θεός. Εάν ανοίξετε την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το βιβλίο αυτό το οποίο είναι ανερμήνευτο. Άλλοι το ερμηνεύουν, άλλοι παρεχτρέπονται της ερμηνείας και λέγουν άλλα αντάλλων. Δι' αυτό στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και ο ίδιος ο Θεός μας είπε ότι θα στείλω, λέγει, σημεία των καιρών. Όταν θα έρθω, λέγει, να κρίνω τον κόσμο, θα σας δώσω σημεία τα οποία να καταλαβαίνετε ότι έρχομαι. Μας τα στέλνει τα σημεία αυτά ο Θεός, πολλά σημεία. Τι έχουμε μπροστά μας? Σεισμούς. Και βλέπετε, οι επιστήμονες τρέχουν πάνω και κάτω να δουν ότι θα γίνει, λέγει, σεισμός, δεν θα γίνει σεισμός. Μην αγωνιάτε, δεν υπάρχει σεισμός. Σεισμός, παιδάκια μου, υπάρχει κάθε ένα λεπτό. Ο σεισμός δεν γίνεται με τη βάση των επιστημόνων αυτών. Ο σεισμός γίνεται με τη βάση εκείνου που είναι στον ουρανό, που κρατά τα σύμπαντα. Εκείνος λέγει, εγώ επιβλέπω επί την γην και ποιώ αυτήν τρέμει. Εγώ επιτρέπω, λέγει, το σεισμό. Τι τρέχεις, άνθρωπε, ανόητε άνθρωπε. Ξέρεις εσύ τις βουλές του Θεού πότε θα γίνει σεισμός και πού θα γίνει ο σεισμός? Τρέχουμε την επιστήμη να λύσουν τα μυστήρια, τα άλυτα του Θεού. Όπως και στην επιστήμη, στην ιατρική και παντού. Τρέχουν προηγουμένως να μαντέψουν τι είναι το μωρό που είναι μες στην κοιλιά της μάνας. Άρρωστο, λέει, σκότωσε το. Αυτή είναι η μανία τους.
Ξέφρισε εσύ τις βουλές του Θεού, άνθρωπε, και υποθέσουμε ότι γεννήθηκε το μωρό υγιέστατο. Και θέλει ο Θεός να το αρρωστήσει. Θα το κρατήσεις? Θα το φυλάξεις? Θα το σκεπάσεις? Εφόσον εκείνος κυβερνά τα πάντα. Πώς τρέχεις χωρίς να έχεις δύναμη? Το σκουλίκι θέλει να ανέβει και να πάει στον ουρανό να πάρει τη θέση του Θεού. Και λέγει σκότωσέ το. Ο Χίτλερ όταν έκανε τον πόλεμο έπιασε και σκότωσε όλα τα παιδάκια τους νάνους. Εκείνα τα παιδάκια. Τι σου φτάσαν? Ο Θεός τα έπλασε. Να μην υπάρχουν, λέει. Και εσύ τα έπλασες? Εσύ δεν έπλασες τίποτα. Ούτε ένα φτεράκι από τη μέλισσα δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι είναι η σημερινή επιστήμη. Και φτάνουμε στην ανάλυση της Αποκαλύψεως. Μας λέγει ότι προτού έρθω εγώ να κρίνω τον κόσμο, λέγει, θα δώσω σημεία των καιρών. Πολέμους, λέει. Κατατόπους. Υπάρχουν. Ανοίξατε εκείνον το κουτί που επέτρεψε ο Θεός και το είδαμε, που λέγεται τηλεόραση, και πέστε μου σε ένα σημείο της γης που δεν είναι αναστατωμένο. Ένα σημείο φοβερό αυτό. Τα βλέπουμε όλα, δεν τα καταλαβαίνουμε. Αναστατώσεις, ο κόσμος να σκοτώσει ο ένας τον άλλο. Κοιτάξατε εκείνον τον πλανητάρχην που κρατάει τη δύναμη με τα όπλα στα χέρια του. Τον είδατε τι κάνει? Μου είπε ο Θεός, μου λέει, προσέξτε, δεν ξέρουμε όμως ποιος Θεός του το είπε. Και ο Θεός του το είπε, εδώ είναι το ερώτημα. Μου είπε ο Θεός, μου λέει, όταν προσευχήθηκα να πάω στο Ιράκ να σκοτώνω τον κόσμο. Μου είπε ο Θεός, μου λέει, να πάω στη Σερβία να σκοτώσω τον κόσμο. Μου είπε ο Θεός μου τώρα να πάω στη Συρία, λέγει, και να πάω και στην Περσία να σκοτώσω τον κόσμο. Προσέξτε, όλα αυτά είναι τα σημεία των καιρών. Έπειτα από τους πολέμους, ασθένειες. Πόσες ασθένειες? Έπειτα από τις ασθένειες, πλημμύρες. Είδατε ότι όπου επιτρέψει ο Θεός εξαφανίζονται τα πάντα. Αλλά κατατόπους, κατατόπους. Ευτυχώς, λέγει ο Θεός, δεν θα τα δώσω, λέγει ο ίδιος ο Θεός. Ευτυχώς, λέμε εμείς, ο ίδιος ο Θεός είπε ότι θα δώσω τα σημεία αυτά κατατόπους. Όπως έκανε τον πρώτο καταπληκτισμό, μπορούσε να τον κάνει και τον δεύτερο. Όπως επέτρεψε εις τα Σόδωμα και τα Γόμαρα και καήκανε και εμφανιστήκανε, μπορεί να κάψει την γη όπως θέλει ο Θεός. Προσέξτε ότι και τα ηφαίστεια άνοιξαν η γη και βγαίνει από μέσα όλη η καταστροφή. Προσέξτε ότι είπεν θα πλησιάσει ο καιρός που ο κόσμος όλος θα με αρνηθεί εμένα και θα περιμένουν έναν άλλον να έρθει αντί μου. Και αυτός ο άλλος, γράφει η Αποκάλυψη, ότι δεν είναι κανείς άλλος παρά ο Αντίχριστος, αντί του Χριστού, ο Αντίχριστος. Θα έρθει αυτός, λέγει, και τότε θα αρχίσουν να τελειώνουν τα πάντα. Έναν από εκείνο το οποίο θα τελειώσει θα είναι η τροφή των άνθρωπων. Δεν θα έχετε να φάτε, λέγει. Και τότε θα εμφανιστεί αυτός και θα λέγει, εάν πάρεις τη σφραγίδα μου, θα σου δώσω ψωμί να φας, θα σου δώσω νερό να πκείς, θα σου δώσω ό,τι χρειάζεσαι, μόνο να πάρεις τη σφραγίδα μου. Εδώ λέγει νερό ο Θεός. Τι εννοεί? Να προσέξουμε εδώ να δούμε ένα φοβερό πράγμα. Είπεν τούτα τα λόγια ο Θεός. Αίμα εξέχειαν, λέγει, οι άνθρωποι, αίμα θα πιώσει. Ξέβρετε στον κόσμο ολόκληρον αυτή τη στιγμή που μιλούμε,
πόσα αθώα παιδάκια σκοτώνουν οι άνθρωποι. Σε όλο τον κόσμο, πάρετε τον όλο τον κόσμο, όχι ένα τόπο μόνο. Αφού στην Ελλάδα μόνο φωνεύονται τον χρόνο 1 εκατομμύριο παιδάκια. Στην Ελλάδα μόνο. Το χρόνο. Διότι εξέδωκαν νόμων αυτοί οι κρατούντες, οι προηγούμενοι, ήρθαν οι δεύτεροι, δεν τον ακύρωσαν, ήρθαν οι τρίτοι, δεν τον ακύρωσαν και υπάρχει ο νόμος αυτός. Τι νόμος? Όσες γυναίκες, λέγει, θέλουν να κάνουν εκτρώσεις, είναι ελεύθερες. Και όχι μόνο να σκοτώνουν τα παιδιά τους, να τις πληρώνουν κιόλας. Το αίμα αυτό το αθώο που πηγαίνει, σε ποιον την κεφαλή, σε ποιο την κεφαλή πέφτει, πέφτει αυτό το αίμα. Λέγει ο Θεός, αίμα εξέχεια, λέγει οι άνθρωποι, αίμα θα πιώσει. Πώς θα πιούνε το αίμα? Με ένα νεύμα του ο Θεός και όλο το νερό πάνω στη γη έγινε νεύμα. Με ένα νεύμα. Τσακ. Όπως κλείνεις τα ματάκια σου και τα ανοίγεις, πόση ώρα κάνεις? Κλάσμα δευτερολέπτου. Έτσι να πει ο Θεός και όλο το νερό της γης έγινε αίμα. Πήγαινε να πιεις αίμα το, λοιπόν. Πήγαινε να μαγειρέψεις με το αίμα. Πήγαινε να λουστείς με το αίμα. Το είπε ο Θεός, θα γίνει αυτό. Θα γίνει αυτό. Και τότε θα έρθει ο Αντίχριστος και να σου λέει, πάρε τη σφραγίδα μου και θα σου δώσω εγώ νερό. Και όταν πάει κοντά του και του λες, δώσε μου νερό, θα απαντήσει, δεν το κρατώ εγώ το νερό, εκείνος το κρατεί. Εκείνος το έχει στα χέρια του. Θα πάρεις μόνο τη σφραγίδα μου, λέει. Όταν λέγει ο Αντίχριστος ότι θα σου δώσω τη σφραγίδα μου, τι εννοεί? Άλλο θέμα. Ο Αντίχριστος έκανε και δημιούργησε εξέλιξη της επιστήμης. Επιστήμη μεγάλη, πρόοδος, φοβερά. Και προσπαθεί, λέγει, η επιστήμη να δώσει αυτή τη στιγμή σφραγίδα στον άνθρωπο. Και βρίσκουν αιτία. Πώς θα πολεμήσουμε? Πώς θα πολεμήσουμε, λέγει, την τρομοκρατία? Πώς θα την πολεμήσουμε την τρομοκρατία? Πρέπει να την... Αμέσως εφεύρανε τρομοκρατία, τρομοκράτες. Αφήνουν τους κλέφτες και κλέβουν αβέρτα, ανοίγουν τις τράπεζες, κλέβουν τον κόσμο. Αφήνουν τον κόσμο και σκοτώνει ο ένας τον άλλο. Αφήνουν τον κόσμο και γίνονται όλα τα κακά. Και σου λέει, αυτή είναι τρομοκρατία, πρέπει να την κυνηγήσουμε. Πώς θα την κυνηγήσουμε, με ποιο τρόπο? Πρέπει να έχουμε σφραγισμένους, λέγει, τους ανθρώπους για να ξέρουμε πού πηγαίνουν και πού έρχονται. Και αυτό το σφράγισμα δεν είναι τίποτε άλλο. Είναι μόνο ένα μικροτσίπ το οποίο σου εμφυτεύει ή στο μέτωπο, λέγει, ή στο χέρι το δεξί. Προσέχετε τα λόγια της Αγίας Γραφής. Αλλά έρχεται ο Θεός και λέγει, προσέχετε, μη πλανηθείτε. Μη σας πλανήσει ο διάβολος, λέγει, και δεν το πάρετε μυρωδιά και σας φραγίσει. Αυτό που είπε ο Θεός, δεν είπε πολλά λόγια. Προειδοποιεί ο Θεός. Προσέχετε, μη πλανηθείτε. Τελείωσε, ενός εκεί. Δεν συζητά όπως συζητούμε εμείς που λέμε και αντιλέγουμε. Λέγει ο ένας, λέγει ο άλλος, και προσέξτε σε αυτήν την τηλεόραση να δείτε τι αηδίες γίνονται, τι λόγια λέγονται, τι. Χάνεις το μυαλό σου να τους ακούεις. Ο ένας να μιλά, ο άλλος να μιλά, όλοι να μιλούν και να μην ξέρεις ποιος μιλά και τι λένε, να μην γνωρίζεις τίποτε. Δεν είναι σύγχυσης αυτή? Φοβερά σύγχυσης. Εκείνη η σφραγίδα θα τη δώσει ο Αντίχριστος. Και θα προσέξουμε όταν είναι σφραγίδα του Αντιχρίστου
αρχίζει από τα αντικείμενα. Αρχίζει από τα αντικείμενα. Και αρχίζει από τα αντικείμενα και προχωρεί και προχωρεί και προχωρεί για να φτάσει στον άνθρωπο. Υπάρχει μια ειδική κάμερα η οποία στέλνει μια ακτίνα φωτός. Αυτή η ακτίνα του φωτός πάει στο μέτωπο. Η δε σφράγισης είναι χιλιάδες φορές μικρότερη από τη ρίζα της τρίχας. Όταν σου φυτεύσει αυτό πάνω στο μέτωπο, την άλλη φορά που θα πάει μέσα, περνάς και δεν υπάρχει κανείς να σε ελέγξει. Είσαι ελεύθερος. Αν δεν το έχεις αυτό, δεν περνάς. Τι σημαίνει? Ότι σου έβαλε κάτι στο κεφάλι, το οποίο ονομάζεται μικροτσίπ. Και αυτό επικοινωνεί με το δορυφόρο στον ουρανό και ο δορυφόρος στέλνει στο μηχάνημα και του λέει, δικός μου είναι, ας το να περάσει. Προσέξτε να σας δώσω μια άλλη εικόνα. Το αυτοκίνητο. Είδατε τι κάνει? Περνά ελεύθερο χωρίς να πληρώνει, χωρίς τίποτα. Τι έχει το αυτοκίνητο? Ένα μικροτσίπ. Και αυτό το μικροτσίπ είναι συνδεδεμένο με το δορυφόρο και με το μηχάνημα που έχει στα διόδια. Είναι έτοιμος, λέγει, όπου πάει και όπου περπατήσει να το δω. Πήγαν και κρύφτησαν μέσα στα δάση, τα πυκνά δάση. Με εκείνον τον δορυφόρο και με το σφράγισμα τον βρίσκανε. Είναι ο έλεγχος λεγόμενος του Αντιχρίστου. Θα σε ελέγχει πλέον ο Αντιχρίστος. Τώρα αυτήν τη στιγμή προετοιμάζονται να δώσουν νέες ταυτότητες και την ίδια στιγμή σου δίδει εκείνη τη σφραγίδα με μία φωτογραφία που τη βλέπουν τα μάτια σου και μία φωτογραφία αναθέατη και με ένα μικρό τσίπ πάνω. Όπου πας σε ελέγχει. Όπου περπατήσεις σε ελέγχει. Όπου και αν κρυβείς σε ελέγχει. Δεν μπορείς πλέον να κρυβείς, δεν μπορείς πλέον να κάνεις οτιδήποτε και μάλιστα αύριο θα του πει ελεύθεροι είστε να μπαίνετε να ψωνίζετε σε δευτερόλεπτα. Μπαίνεις μέσα και απαντά ο άλλος, γιατί εγώ βιάζομαι να φύγω γρήγορα. Βλέπετε εδώ τι κάνει ο διάβολος, εδώ, στον Άγιο Γεώργιο. Εδώ όταν έρθει ο κόσμος, αφαγωθεί ο ένας με τον άλλον. Γιατί, διότι μαζεύονται όλοι οι δαίμονες. Σου λέει, βέβαια, πού πάτε, λέγει, εδώ θα σας αφανίσω εγώ. Και γίνεστε εδώ άνω κάτω, κουβάρια, γιατί εσύ, γιατί εγώ, γιατί εκείνος, γιατί εγώ ήρθα προηγουμένως, γιατί. Και γίνεται εδώ χαλασμός κόσμου. Αυτός τα κάνει όλα. Αλλά εσείς αντί να έχετε μυαλό να τον νικήσετε και να κλείσετε το στόμα σας, να κάνετε λίγη υπομονή, μόνο με αχώνετε εμένα, με κάνετε να πεθάνω εγώ για να μείνετε εσείς χωρίς να έχετε τον παππούλη. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Αντί να έρχεστε και να κάνετε υπομονή και να δω κι εγώ πώς θα μπορέσω να σας βοηθήσω, παρά μόνο όλοι πάνω μου. Το λέει ο κακούργος. Όλοι πάνω του, λέει, ο ένας από τα μάτια, ο άλλος από τα γένια, ο άλλος από τα χέρια. Όλοι πάνω του, λέει, να τον γδάρομαι, να τον αφήσουμε. Εσείς δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Σας λέω, κάνετε υπομονή, βρε παιδιά. Κάνετε υπομονή. Τίποτε. Τίποτε. Εγώ βιάζομαι, εγώ βιάζομαι, εγώ βιάζομαι. Βιάζεσαι, έχει πόρτες να φύγεις. Δεν έχουμε κλειστά. Είναι ανοιχτά τα πάντα. Βιάζεσαι, πήγαινε και να έρθεις άλλη φορά. Όχι, λέγει, βιάζομαι τώρα. Ήρθα από το πρωί, ήρθα τα νύχτα. Αυτό κάνουμε. Μα γίνεται αυτό το πράγμα. Τις παγίδες του διαβόλου δεν τις βλέπουμε. Αν δεν δεχτεί κάποιος να πάρει την ταυτότητα αυτή. Η ταυτότητα αυτή, εγώ σας λέω να μην την πάρετε. Δεν έχετε ταυτότητα. Έχει κανένα που δεν έχει ταυτότητα. Ωραία. Θα πούμε όλοι με ένα στόμα ταυτότητα έχουμε.
να αρχίσει να προλάβω να πάω στα Ιεροσόλυμα. Έχω πάει δύο φορές στα Ιεροσόλυμα, θέλω να ξαναπάω. Θέλει να ξαναπάει, αλλά δεν προσέχεις τον Εβραίο εκείνο που θα μπει μέσα. Βάζει το χέρι σου, πα στο μηχάνημα και τελείωσε. Σε έχει σφραγίσει. Προσέχετε, τελείωσαν τα πάντα όπου δεν μπορεί να κινηθείς. Να μην ξαναπάμε πια, εγώ πήγα μια φορά. Εγώ πήγα δύο φορές παππούλη και ήθελα να πάω να χαιρετήσω. Εντάξει. Πήγες δύο φορές, εσύ εντάξει. Το λοιπόν, παιδάκια μου. Ευχαριστούμε πάτε. Όσα είπαμε, όποιος έπιασε, έπιασε. Τετάρτη. Κατασκευαστούν με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ενώ ιδίου σχήματος θα είναι και τα νέα διπλώματα οδήγησης. Μετά τα διαβατήρια και τα διπλώματα, στα ευρωπαϊκά πρότυπα έρχονται και για τους Έλληνες οι νέου τύπου αστυνομικές ταυτότητες σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Φαίνεται πολύ καθαρά με την επίδειξη ότι πρόκειται για αστυνομική ταυτότητα, υπάρχει φωτογραφία και υπάρχουν όλες οι αναγραφές που με αξιόπιστο τρόπο. Φαίνεται ότι είναι υπηρεσιακή ταυτότητα. Ο πρώτος αστυνομικός που κράτησε στα χέρια του τη νέου τύπου αστυνομική ταυτότητα στα ευρωπαϊκά πρότυπα ήταν ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος Λευτέρης Οικονόμου. Την ταυτότητα του παρέδωσε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έκδοσης Διαβατηρίων, ταξίαρχος Γιώργος Καμπέρης. Η καινούρια ταυτότητα καλορίζει. Τα νέα δελτία αστυνομικής ταυτότητας αναμένεται τα επόμενα δύο χρόνια να βρίσκονται και στα πορτοφόλια μας, αφού θα κληθούμε να αντικαταστήσουμε τις παλαιού τύπου μπλε αστυνομικές μας ταυτότητες. Μέχρι τον Ιούνιο, τις ταυτότητες αυτές θα αποκτήσουν οι αστυνομικοί και στο αμέσως επόμενο διάστημα και οι πολίτες. Υπάρχει το έμβλημα, το σήμα στο εσωτερικό και εδώ και στην πίσω πλευρά, αλλά υπάρχει και στη μεμβράνη ασφαλείας. Οι νέες ταυτότητες θα διαθέτουν υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας σε τρία επίπεδα, ορατά και αόρατα, ώστε να μην μπορούν να απλωστογραφηθούν στα πρότυπα που εκτυπώνονται σήμερα τα διπλώματα οδήγησης και θα έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Τα ελληνικά διαβατήρια θεωρούνται από τα πλέον ασφαλή και αξιόπιστα διεθνώς. Στον κατάλογο των εγγράφων που εκτυπώνονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων έχουν προστεθεί, όπως αναφέρθηκε τελευταία, οι άδειες οδήγησης και από σήμερα οι νέες ταυτότητες του αστυνομικού προσωπικού. Την έκδοση των περίπου 55.000 νέων αστυνομικών ταυτοτήτων για ενστόλους με δικλείδες ασφαλείας, ώστε να είναι αδύνατη η πλαστογράφησή τους, θα αναλάβουν τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Έκδοσης Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ένα ενδεχόμενο το οποίο μελετάται είναι και η σύμβαση συμφωνίας με τα πανεπιστήμια, ώστε με την ίδια διαδικασία να γίνεται και η έκδοση τίτλων σπουδών αλλά και άλλων εγγράφων, όπως άδειες παραμονής, ώστε να είναι. Χώρες, μεταξύ των οποίων και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως και η Ελλάδα. Οι Αμερικανοί φοβούνται. Είτε πρόκειται για την Αλ-Κάιντα είτε για άλλες οργανώσεις, οι φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα στο έδαφος των ΗΠΑ μεταφράστηκαν σε μια σειρά μέτρων ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και ο πρόσφατος βιομετρικός έλεγχος των επισκεπτών στα αεροδρόμια και τα λιμάνια. Δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογράφηση που διαρκεί μόλις 15 δευτερόλεπτα. U.S. visit will not be kind to those who think that privacy can hide their hate or their intention to harm. Από το μέτρο εξαιρούνται 28 κράτη, μεταξύ των οποίων και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδας. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περνούν ελεύθερα από αμερικανικά αεροδρόμια και λιμάνια, πλην των Ελλήνων, οι οποίοι θα είναι αναγκασμένοι να αφήνουν αποτυπώματα και φωτογραφία στον έλεγχο. Οι διαφωνίες για τη νέα διαδικασία προέρχονται από πολλές πλευρές. Η Βραζιλία αποφάσισε να επιβάλλει αντίμετρα. Οι Αμερικανοί που θα εισέρχονται στη χώρα θα δίνουν και αυτοί δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες. Αντιρρήσεις υπάρχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μέτρα κατά της τρομοκρατίας θα στραφούν στο τέλος εναντίον των ίδιων των Αμερικανών πολιτών. Υποστηρίζουν υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. We're concerned that when the government proposes these kinds of programs that may infringe on people's privacy or civil liberties, a fingerprinting people, a searching them and so forth, that the privacy not be an afterthought. Ανάμεικτες ήταν οι αντιδράσεις των πρώτων ξένων που υπέστησαν τα νέα μέτρα ασφαλείας στα αμερικανικά αεροδρόμια. I don't really like segregation where we don't have any violent for Americans, but they ask for stupid things. It takes only a few more minutes. It's okay. It's good. I think good system. Υπάρχουν και οι χώρες που συνεργάζονται απολύτως με τις αμερικανικές αρχές ασφαλείας, όπως το Μεξικό.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τις προηγούμενες ημέρες τουλάχιστον 3 πτήσεις από το Μεξικό προς το Λος Άντζελες.